Σάββατο 16 Φεβρουαρίου. Τελειώνει σιγά σιγά για αυτό ο μήνα, Στάσο Κοτσάνη. Κάτσε ρε, ακόμα τελειώνει. 12 μέρες έχω. 12 μέρες. Καλημέρα σου, Τύρι Δασκαλάκη. Έχετε σκεφτεί ο Τύρι Δασκαλάκη εδώ στο Λίμπερο να φέρουμε από αυτά τα μικρόφωνα ακουστικά που βάζει ο Σάκης ο Ρουβάς στις συναυλίες, που μπορούν να είναι εδώ και να είναι μονίμως στο στόμα του Άστου Κοτσάνη, γιατί όπως βλέπεις περνάνε, δηλαδή φτάσαμε 13-14 σεζόν και ακόμα δεν το έχει συνηθίσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω, να βρούμε κανένα τέτοιο τρόπο έτσι κάτι. Ή να βάλουμε ένα καρφωτικό. Καρφωτικό. Στο καρφώσουμε κατά στόμα για, έλα μωρέ, για δύο ώρες, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Τι κάνεις άλλο? Καλά είμαι, διαβάζω ειδήσεις. Διαβάζεις ειδήσεις, μπράβο. Έτσι, διάβασε ειδήσεις. Θα πας μπροστά. Εννοείται. Όσοι βλέπουν ειδήσεις, διαβάζουν ειδήσεις, πηγαίνουν μπροστά πάντα, να ξέρεις. Εννοείται. Ενημερώνονται από τους καλύτερους. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Όπου φύγει, φύγει. Τι όπου φύγει, φύγει. Όπου μείνει, μείνει. Λοιπόν, δεν κάναμε live σήμερα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά σηκωθήκαμε λίγο, ήμασταν περίεργα σήμερα και οι δύο. Είχαμε και το συμβάν. Έτσι, το πρωινό. Το πρωινό το συμβάν και έτσι. Τι ωραίες καταστάσεις, πραγματικά. Ναι, δηλαδή. Έχεις δει ποτέ να το κάνω αυτό? Ποτέ. Όσα χρόνια με ξέρεις. Ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. 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 Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, όταν είδα να τραβάς το χειρόφερο, να λέω, ποιος είναι αυτός δίπλα μου? Ο Τάσος. Αλλά όμορφα, ωραία. Προσπάθησες, με ωραίο πάντα τρόπο. Με ωραίο πάντα τρόπο να εξηγήσεις τον άνθρωπο ότι. Λεβέντη μου. Δεν κάνουμε κόντρες. Δεν κάνουμε κόντρες. Εσύ επιλέγεις τη λωρίδα που στρίβει δεξιά και τελικά θες να πας ευθεία. Εγώ πηγαίνω ήδη ευθεία. Δηλαδή να σταματήσω εγώ μετά. Να περάσει το παρκαρισμένο. Επειδή έχει εμπόδιο από τη δικιά σου τη μεριά να φρενάρω εγώ για να περάσει εσύ, να μπει σφίνα μπροστά από μένα και από το παρκαρισμένο. Όχι, ρε φίλε. Θα φρενάρει εσύ που έχει το εμπόδιο μπροστά σου που δεν έπρεπε να είσαι εκεί και να μπει από πίσω μου. Αλλά ακού και το βρίσιμο. Και τη χειρονομία. Θα βρει τη χειρονομία. Τη χειρονομία. Έτσι. Θα βρει χειρονομία. Και ακού και το βρίσιμο και τον τζαμπουκά. Και λε τώρα τι γίνεται. Το κατάλαβα μετά, έτσι. Το κατάλαβα. Λέω, τον εξηγήσαμε ότι αυτή η λωρίδα είναι για αυτού που στρίβουν δεξιά. Εδώ είναι για αυτού που πηγαίνουν ευθεία. Αν εσύ από αυτή τη λωρίδα τελικά θε να πα ευθεία, θα υποστεί και τι συνέπειε του παρκαρισμένου, του οτιδήποτε. Εγώ δηλαδή να κάνω τι. Άσε που θα μυρίσω τα δάχτυλά μου, μάθησε τελικά από τη λωρίδα εκείνη θες να πας ευθεία. Και το θέμα ήταν ότι πάτησα γκάζι και καλά να κάνω κόντρα. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Μίλησε άνθρωπο που κάνει κάνει κόντρα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Έτσι. Να είναι καλά. Όλα καλά. Εντάξει, το κατάλαβα όμως, είδες, δεν μίλησε μετά. Ναι, δηλαδή, όμορφα και ωραία. Αυτό εκεί είναι έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά νέα για σας σήμερα. Πάρα πολλά νέα. Έτσι. Από το τι βασανίζει τους υποψήφιους οδηγούς, τους νεαρούς υποψήφιους οδηγούς, κορίτσια, αγόρια, ώστε να πάρουν το δίπλωμα. Ποιο? Αυτοκινήτου, όταν είναι να δώσουν εξετάσεις. Α, μπράβο. Όταν. Έτσι, γιατί αποτυγχάνουν. Πάμε 21η εβδομάδα, χωρίς εξεταστές. Ναι, γιατί αποτυγχάνουν. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ποσοστό το γιατί αποτυγχάνουν, έτσι, και Γερμανοί πανεπιστημιακοί θα μας δώσουν τις εξηγήσεις. Έτσι, περιμέναμε τους Γερμανούς, έτσι, να τα λέμε αυτά. Τι να κάνουμε. Γιατί δεν ασχολούνται δικοί μας, ασχοληθούν οι Γερμανοί. Χρόνο έχουν, ασχοληθούν και με αυτό. Φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, τι έχει γίνει τον πρώτο μήνα, πώς ξεκίνησε και όχι τόσο στις πωλήσεις, αλλά να δείτε την αγορά πώς κινείται σε σχέση με το ντίζελ και τη βενζίνη, γιατί. Τα ερωτήματά σας όλη την εβδομάδα στην ομάδα στο Safety Car που γίνεστε και μέλη. Να τα λέμε αυτά. Έτσι. Τα μηνύματα που έρχονται. Ποιο να πάρω, ποιο αυτοκίνητο να πάρω. Αυτό ή εκείνο, το ένα ή το άλλο. Είναι. Έχουμε αρκετά μηνύματα κάθε εβδομάδα. Λοιπόν. Και μερικά είναι το ένα αυτοκίνητο κάνει, κοστίζει 40.000 και άλλο κοστίζει 20. Και λες, ρε φίλε, τι πάει να κάνεις με το σύγκριση. Και γι' αυτό το λόγο, εντάξει, στις 10 η ώρα, έτσι, θα κάνουμε και μία κουβεντούλα λίγο πώς επιλέγουμε αυτοκίνητο. Γιατί, παιδιά, λίγο η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δηλαδή, όταν ο άλλος μου ξεκινάει στα 15 και μου λέει, άντε τελικά μπορώ να δώσω 22, είναι λίγο.
παράξενο. Παράξενο. Λέει, ξεκινάω από τα 15. Ναι, όταν ανεβαίνω. Ναι, όταν ξεκινάμε να βρούμε αυτοκίνητα μέχρι τα 15 και πάμε τελικά, έλα μωρέ, θα κάνω και εκείνο, θα πουλήσω εκείνο, θα φτιάξω εκείνο, θα κάνω το άλλο και πάμε στα 22. Και μετά το 22, μήπως αν το κάνω full, πάει 24. Είναι δηλαδή, είναι. Ναι, ή όταν, ας πούμε, ναι, όταν ας πούμε στέλνουν μηνύματα φίλοι της εκπομπής και σου γράφει να πάρω αυτό ή εκείνο και τα δύο τα αυτοκίνητα είναι η μέρα με τη νύχτα. Απρόσθετε. Δηλαδή, στην ημέρα και στη νύχτα. Διάλεξε ποιο θέλει. Ναι, σαν να σου λέει να πάρω ας πούμε Πούλμαν ή Νταλίκα. Πούλμαν. Πούλμαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Του δίνεις όμως πάτημα και του λες: αν πάρεις πούλμα, θα έχεις παραπάνω χώρο. Ναι. Θα μεταφέρεις περισσότερο κόσμο. Αν πάρεις Νταλίκα. Θα μεταφέρεις περισσότερο εμπόρευμα. Ναι, αλλά ναι. Θα κοιμάσαι. Εκεί στο πούλμα μπορείς να κοιμηθείς, φίλε. Πού ρε. Πας γαλαρία πίσω. Θα το κάνεις πίσω για ένα ωραίο δωμάτιο. Όχι, όχι, όχι. Σούπερ. Όχι. Σούπερ. Νταλίκα έχει άλλες ανέσεις. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Και ότι δεν υπολογίζεις και τους από κάτω, τους έχεις μικρούς. Οπότε 10 η ώρα. Αυτό ακούστηκε κάπως. 10 η ώρα, έτσι θα. Κάνουμε λίγο τι γίνεται. Τώρα έχουμε πει σε ένα ακόμα θέμα πολύ σημαντικό. Το ποιες είναι οι αξιόπιστες και ποιο αναξιόπιστες μάρκες αυτοκίνητου του 2019. Συμπληρώνω την υπέροχη αυτή λαϊκή φράση. Έτσι, ότι εγώ πώς το λένε, τα κούβερεσαι. Γιατί ρε. Τώρα, τώρα γιατί. Θα σας πούμε γιατί. Αχα. Θα σας πούμε γιατί. Και γι' αυτό. Λοιπόν... Έχει θεματάκια πάρα πολλά. Έχει μήνυση η οποία στην Αμερική. Μάλλον βγήκε απόφαση για 37 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση γνωστής ιαπωνικής μάρκας σε επιβάτη. Όχι σε οδηγό. Σε επιβάτη συγκεκριμένου αυτοκινήτου λόγω πρόβλημα από ό,τι αποφάσισε το δικαστήριο στις ζώνες ασφαλείας. Φυσικά η εταιρεία θα κάνει αφαισία, αλλά θα σας πούμε τι πιάνει, τι έχει όλο το story. Θα δώσουμε φυσικά συγχαρητήρια, γιατί σαν εκπομπή εδώ σεβόμαστε τον Έλληνα οδηγό, ο οποίος είναι και μεθυσμένος, νταλκαδιασμένος. Πήγε τα ύφη, είχε νταλκά. Μπορεί να χώρισε, μπορεί να του ήρθε πολιοέμφυα, μπορεί οτιδήποτε. Ναι. Και οδηγούσε 15 χιλιόμετρα ανάποδα στην Αθήνα Λαμίας. Να μην το δώσει ένα συγχαρητήρια στον άνθρωπο. Για 15 χιλιόμετρα είναι καλά, έτσι. Δεν έβρισκε τρόπο να βγει. Έψαχνε. Αχα. Εντάξει, αφού δεν έχει μια έξοδο. Έτσι. Βάλτε μερικές εξόδους να βγαίνουν οι ανάποδοι. Έχει. Λοιπόν, πολλά, πολλά, πολλά θεματάκια. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα, έτσι. Να πάμε λίγο να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Και να ξεκινήσουμε από το Tetrabyte. Τόσο κουτσάνι που νομίζω ότι... PAPA91, τα πάντα για τους ελληνικούς υπολογιστές και ακόμα συνεχίζετε και πηγαίνετε και μπράβο σας και βλέπετε ότι δεν λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πάτε, βλέπετε, τιμές υπάρχουν, σας κατεβάζει κι άλλο την τιμή. Δηλαδή, το έχει πάρει, το έχει παρακάνει. Που ήμουν μέσα στην εβδομάδα και πήγα από εκεί, καλά έχει φτιάξει ένα... Το είδα. Το είδα. Τώρα τι θες τώρα, η απόλυτη παιχνιδομηχανή. Ακριβώς. Των σαραντάριδων. Έτσι, με παιχνίδι. Σαραντάριδων και πενηντάριδων. Δηλαδή αυτό που παίζαμε πιτσιρικάδες. Είναι όλα κομπλέ. Θα έπρεπε να ντρέπεται. Σε ένα κουτί, όλα κομπλέ. Είναι απίστευτο. Και η τιμή απίστευτα. Ναι. Το τι έχει μέσα και το... Εντάξει, δηλαδή είναι που είναι χαζεμένα τα παιδιά μας όλα με τα παιχνίδια και με αυτά. Φαντάζομαι τώρα πας σε ένα τέτοιο. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. PAPA91, έτσι, 23, 15, 50, 60, 56 και στο tetrabyte.gr πηγαίνετε, μπαίνετε, βλέπετε, τιμές συγκρίνετε, τα πάντα όλα. Και επειδή και κάποια λένε, στιγμή... με εγγύηση κατώτερης τιμής. Έτσι ακριβώς. Θα τα λέμε αυτά. Και επειδή κάποια στιγμή θα πεινάσετε... Το μόνο σίγουρο, γιατί άμα αρχίσετε και παίζετε τώρα, παίρνετε τον τραπάι, α πούμε, και παίρνετε την πυρομηχανή. Ναι. Παίζετε, παίζετε, παίζετε. Κάποια στιγμή θα σκόψει. Μα δεν αυτό. Δεν θα μαγειρέψει. Θα απορροφηθεί από το παιχνίδι και θα μαγειρέψει. Ναι. Οπότε, η σίγουρη λύση είναι West Saloon. Παίρνει τηλέφωνο. 2310 88 68 88. Ή κατεβάζει το app. Κατεβάζει το app. Αν κατεβάζει το app, μείον 40%. Και παίρνει, πείτε. Παίρνε, μπέργκερ. Φέρνε. Στην πρώτη παραγγελία. Και παίρνεις.
Το μόνο που θα κάνει, σταματήσει λίγο το παιχνίδι για να πάει να ανοίξει την πόρτα και να μπορέσει να σου φέρουν τα παιδιά τα. Έτσι ακριβώς. Το φαγητό. Η καλύτερη πίτσα της πόλης, πραγματικά όμως, δηλαδή είναι απίστευτη η πίτσα που έχει και τα μπέργκερς και τα ορεκτικά και. Ό,τι και να λέμε. Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να φάτε. Ή αλλιώς το τηλέφωνο που είπαμε. Μείον 15% για φοιτητές, ανέργους και πολυτέκνους. Και... τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έτσι και για σήμερα είπαμε, θα έχουμε και μια πρόταση για εσάς. Μοτσαρέλα sticks και hot chili pepper nuggets. Δεν υπάρχει. Ανατρίχιαση, το ξέρω. Hot chili δεν υπάρχει. Ειδικά είναι, ναι, που έτσι, ανατρίχιαση. Και θα το συνοδεύσετε με ένα West Special Burger. Το συνοδεύσαμε, εντάξει. Καλά πάμε. Και μια πίτσα, γιατί πίτσα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Φτάνει ρε μάνο, φτάνει, 9 και 20 είναι, φτάνει λοιπόν, ρε σημάνο. Αυτά με το West Saloon, φτάνει, αυτά με το Trabite. Μου έρχεται τα... μπορώ να πω λίγο, περίμενε, μπορώ να πω λίγο και τις καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Γιατί, μου πες τις πρώτες, ήταν οι δεύτερες, οι τρίτες, ναι, ναι. Καλημέρα από τον τεράστιο τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από τον News 4 και 3. Καλημέρα από τον φίλο τον Λάζαρο στην Καλαμαριά. Καλημέρα από τον Δημήτρη. Εύωσμο πρέπει να είναι Δημήτρης. Καλημέρα από τον Κώστα από τη Βέρεια. Καλημέρα από τον Αστέριο. Και έχουμε και εδώ πέρα από τον Μπίλια, από την Αναστασία από Βόλο, τον Αντρέα, τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, φίλο και συνάδελφο, τη Σόνια, την Έλενα την Άπη, τον Γιώργο εκεί στο φούρνο στη Χαριλάου, ξέρει αυτό, στην Αναστασία από Βόλο, στο Χαράλαμπο, στη Φόφη από Καλαμαριά, στον Μπάνη, στον Αποστόλη, τον Αγγέλου, στον Βασίλη από Αθήνα, τον Παλαιοκώστα, στον Παναγιώτη, στον Νίκο τον Αβραμίδη εκεί από Κατερίνη, στον Τζόρζ από Καστοριά, στον Νικόλα τον Μουρατίδη και στον Λευτέρη από την Εξωτική Σύνδο. Ναι. Αν και νομίζω τούμπα μένει, αλλά Σύνδο είναι η δουλειά του. Νομίζω, ρε φίλε, δεν είμαι σίγουρος. Στείλε μας, ρε φίλε, ένα μνήμα. Πού μένεις και πού είναι η δουλειά σου. Στείλε μας, ρε Λευτέρη. Γιατί, εντάξει, να ξέρω, μάνας πέντε πράγματα. Να σε φακελώσει. Μένεις εκεί, δουλεύεις εκεί. Εν τω μεταξύ. Μιλάμε ανακρίβειες. Εν τω μεταξύ. Λέμε τώρα και είπαμε να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να πούμε κάποιες ανακλήσεις. Ναι. Αν όμως γράψεις τη λέξη ανάκληση. Σωστά. Θα βγουν καμιά 6-7-8 εταιρείες. Αναλόγως το μήνα. Ναι, και κάθε μήνα μπορεί να βγουν άλλες. Πολλές αστοχίες, ρε Σιτάσου. Εντάξει. Τίποτα, υπάρχουν ανακλήσεις και ανακλήσεις. Η συγκεκριμένη. Εντάξει. Τι να σου πω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όχι για εδώ. Τι όχι για εδώ. Δηλαδή, ναι. Αν το διαβάσεις. Ναι. Λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες. Τι να πω. Πώς θα το πεις αυτό το πράγμα. Τι να πω. Λες, πραγματικά δεν. Τι να πω. Η Honda ανακοίνωσε. Κάπου χάθηκε η συμμετάβαση. Δεν υπάρχει. Έφτιαξε η Honda φορτηγάκι, έτσι. Ωραία. Και καλά έκανε. Όχι για την ελληνική αγορά, φυσικά. Γιατί. Πάντα βλέπει πρώτα ελληνική αγορά και μετά όλες τις υπόλοιπες. Στάνταρ. Άμα δεν δεις, ρε φίλε, τον Έλληνα αγρότη που τώρα είχαμε και τα μπλόκα, ποιο θα δεις. Το τιμημένο Έλληνα αγρότη. Ναι, εντωμεταξύ πέρασα την Τετάρτη, πήγα Κατερίνη. Εκεί στα Μάλγαρα όλα τα τρακτέρ παρατεταγμένα, άδεια. Και ήταν ένας με ένα ναβάρα και έκανε τα θαλαμοφύλακα. Τον τρακτεροφύλακα, μάλλον, συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Τι δουλειά κάνει, τρακτεροφύλακα. Δεν υπάρχει ένας να προσέχει. Ναι. Σε πότε πάνε. Όταν έχω τα κανάλια. Εντάξει, τώρα αυτό που είπες τώρα, δεν έχω τα κανάλια. Τα κανάλια είναι μόνη μουσική. Ναι. Στάνταρ. Ραντεβού δεν είναι να ξέρει. Άντε ρε! Άντε ρε, μάνο! Καλώς ήρθες. Λοιπόν. Δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν εισάγεται στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να σας πούμε την είδηση. Γιατί ναι. Ανακοίνωσε λοιπόν η Honda πως ανακαλεί 106.683 Ridgeline. Είναι το φορτηγάκι της Honda 2017-18-19 παραγωγής, έτσι. Έστω και 16 Ιανουαρίου 19. Επειδή το σαπούνι που χρησιμοποιείται κατά το πλήσιμο του αυτοκινήτου θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Εντάξει. Συγκεκριμένα λέει η Honda δηλώνει πως τα σαπούνια αυτοκινήτου περιέχουν θεϊκό οξύ, το οποίο θα μπορούσε λέει, από την καρότσα να εισέλθει στην αντλία καυσίμου και από εκεί να ψεκαστεί στον κινητήρα δημιουργώντας πυρκαγιά. Εντάξει, σηκώνα και ψηλά. Η Honda λέει από τις 17 Ιανουαρίου και μετά έχει τοποθετήσει ένα κάλυμα στην αντλία καυσίμου προκειμένου να επιδιορθώσει συγκεκριμένο ελάττωμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό που να σχετίζεται με το σχετικό πρόβλημα εκεί. Αλλά... δεν το φαντάζεσαι. Πας να πλύνεις το αυτοκίνητο.
σαπουνίζει, ωραία και καλά, το κάνει όμορφο τσίλι, κολάμπι και. Κοίταξε. Μετά παίρνει, γίνεται λαμπάδα. Περίμενε, μπορούν πιο εύκολα αντί να φτιάξουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι. Να πάρουν ένα ειδικό σηματάκι. Πώς βάζουν στις, στις τάπες των καυσίμων. Ναι. Που λέει εδώ only diesel. Ναι. Ή μόνο βενζίνη. Unleaded full. Ναι. Fuel. Λοιπόν. Fuel. Fuel. Πρόσεξε τώρα. Και έχεις αυτό το ένα έτσι εδώ και θα γράφει το σηματάκι το αυτοκόλλητο με κόστος 0,0001 cents. No shop. Έτσι το παίρνεις από Made in China, ούτως ή άλλως δίπλα είναι. Και τα μοιράζεις στους κατόχους και γράφει. Δηλαδή παίρνεις το αυτοκίνητο, παίρνεις και το σηματάκι. Παίρνεις το σηματάκι. Μπράβο. Ή όσοι έχουν πάρει αυτοκίνητο, παίρνουν το σηματάκι. Τι κόστος είχε, το στέλνεις με γράμμα, ρε φίλε. Το στέλνει, ναι, 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 με γράμμα. Τι είναι. 106.000 πώς είναι. Εντάξει, 106.000 γράμματα. Εντάξει. Τι είναι. Για το ποσό τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σηματάκι έτσι, θα έχει ένα όμορφο. Μια όμορφη εικόνα, ένα σαπουνιού σαπούνι, πράσινο και θα γράφει προσοχή. Το πλήσιμο θα γίνεται μόνο με πράσινο σαπούνι ή αρκάδι. Μπράβο. Έτσι, που πλένονται τα ευαίσθητα των μωρών που δεν έχουν θηϊκό όξυνο. Μπράβο. Και τελειώνεις. Baby. Ναι. Αρκάδι. Δεν κακή ιδέα. Αρκάδι. Δεν κακή ιδέα τελικά. Πράσινο σαπούνι. Δηλαδή. Απορρεπαντικό πιάτων. Συγγνώμη τώρα. Που διαλύει και τα λοιπά. Οι μάνες μας πριν 40 χρόνια που πλένανε στη σκάφη με αρκάδι, ρε φίλε. Και σταχτό νερό. Πού. Τι πόσο... να σε πω δηλαδή, πει 40 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι, εσύ. Κρύβεις χρόνια. Λοιπόν, ναι. Σταχτό νερό. Σωτήρη, το σταχτό νερό το θυμάσαι εσύ. Τι γίνεται. Ωμα. Έκανε και την κίνηση. Έκανε και την κίνηση. Εντάξει. Αυτό. Και τελείωσε. Γιατί όχι. Για άλλη μια φορά η εκπομπή Safety Car έδωσε την λύση. Την πιο οικονομική. Αυτό θα κάνετε εκεί λοιπόν στη Honda. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Πώς σαπούνι. Κάτι, κάτι, αφού είδα τις ανακλήσεις, και δεν μπόρεσα. Ναι, γιατί κοιτάμε, δεν κοιτάμε τις ανακλήσεις μόνο στη χώρα μας, κοιτάμε και στο εξωτερικό. Καλημέρα στην πιο safety εκπομπή, λέει ο φίλος ο Τζόζος Χρηματόπουλος. Ναι, καλημέρα στην πιο safety εκπομπή, λέει εκεί. Κάτσε. Έχουμε εδώ και καλημέρες από τα παιδιά, από τους βαρύτιμους. Καλημέρα, λέει, παίζεις καλή εκπομπή με υγεία. Πάρε τον νεαρό δίπλα σου. Εγώ είμαι ο νεαρός δίπλα, έτσι να ξέρετε. Να ξέρεις το πατυχία. Καλημέρα και από τη μαγευτική κερασιά θα έλεγα. Καλημέρα έτσι. Μοντελάκια. Περίμενε, ναι, καλημέρα γιατί... μοντελάκια. Περίμενε λίγο γιατί εδώ θα, οι ακροατές έχουν και προβλήματα έτσι. Θα μας την πούνε κιόλας. Τι θα την πούνε. Καλημέρα στα... ρε φίλε να σου πω κάτι. Στα... δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή μας εκθέτεις καραφλομαλιαρά αγόρια. Μη σας πέσει το σαπούνι. Πες τα Γιώργο. Ο Γιώργος λέει μη σας πέσει το σαπούνι. Έτσι. Το αρκάδι μη σας πέσει. Πόρε φίλε, σαπούνι. Όλα έχουν να κάνουν, λέει, με το value for money. Δηλαδή, κάποιος λέει μπορεί να παίρνει. Α, είναι στην προηγούμενη συζήτηση. Μπορεί, λέει, να παίρνει περισσότερο αμάξι με 15, αλλά το 22 να φαίνεται καλή ευκαιρία εκείνη τη στιγμή γιατί βρέθηκε ένα που σκοτώνεται. Όχι, μιλάμε για καινούριο. Πάντα για καινούριο. Μιλάμε για καινούριο, φίλε Σταύρο, από το Περιστέρι των Αθηνών. Την, από το εξωτερικό Περιστέρι, ναι. Την υπέροχη αυτή τοποθεσία στην Αθήνα, το Περιστέρι. Μας την είπανε μετά, τα Περιστέρια. Λοιπόν, οπότε, βλέπεις που έχουμε φτάσει. Ούτε το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πλύνεις τώρα. Άσε, άσε τώρα, ξέρεις το πάω για πλύσιμο, δηλαδή, σαπούνι. Τέλος πάντων, με την ίδια εταιρεία, με τη Honda θα ασχοληθούμε και γιατί από την Αμερικά το πρώτο είδες σου λες, γενικά με την Honda. Να προλαβαίνω, εδώ, να, πω, προλαβαίνω έτσι, να πω άλλη μια ανάκληση γιατί είναι για την Ελλάδα. Ασχοληθεί με Ελλάδα. Α, τη σχολήσει με Ελλάδα. Ναι, γιατί είναι έτσι. Honda Mitsubishi, πάντα την έχετε συνδέσει. Χρόνια τώρα. Την ανάκληση λοιπόν 4.566 Mitsubishi Lancer ASX και Space Star στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Η πρώτη ανάκληση αφορά 2.991 Mitsubishi Lancer τώρα από Ιούνιος 2003 έως Δεκέμβριος 2008. Ακούσετε γιατί έχετε πολύ. Και το γνωστό πρόβλημα με τους αερόσακους από την Takata, η οποία μπορεί να παράξει μεγαλύτερη πίεση φουσκώματος από την κανονική και να προκαλέσει τραυματισμό. Τι ζημιά έχει καταδέσει αυτή η Takata.
Έχει κάνει τεράστια ζημιά σε όλους. Σε όλους, πραγματικά. 1575 αυτοκινήτων Mitsubishi ASX από το 2010 έως το 2018, δηλαδή σχεδόν όλοι όσοι έχετε ASX στην Ελλάδα. Έτσι. Γιατί τόσα πουλήθηκαν, περίπου 1575. Εντόπισε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων λόγω του λογισμικού της μονάδας EQ. Ναι. Τώρα, ένα λεπτό και δώσουμε σου τι. Να προσδιορίσει λανθασμένα, λέει, την μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και να σταματήσει τη λειτουργία του κινητήρα, ακόμα και αν αυτή έχει υποστεί φθορά ή είναι κάτω από το όριο σωστής λειτουργίας. Περίπτωση ατυχήματος δεν έχει αναφερθεί, απλώς είναι προληπτικός έλεγχος για να μπορέσουν, αν υπάρχει πρόβλημα, να το λύσουν και μπράβο. Αφή σαρακάκι, ξέρετε, πηγαίνετε 210-34-83-300. Αυτά, πάμε για το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κομπή safety car. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μάνος Αναγνωστόπουλος, σας κοτσάνε πίσω στο μικρόφωνο, σου τίτης δασκαλά και στην ηχοληψία. Και πάμε με νέα αυτοκινήτου, τα οποία μας έρχονται και πραγματικά σήμερα είναι πάρα πολλά, δυσάρεστα και ευχάριστα. Πάμε να σας πούμε για το αυτοκίνητο Χάρος, έτσι ονομάστηκε, και πώς να μην ονομαστεί έτσι. Όταν ένας μεθυσμένος οδηγός διένυσε 15 χιλιόμετρα ανάποδα στην Αθηνών Λαμίας. Έτσι λοιπόν, το βράδυ της του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 του μηνός, στο ύψος των Καμένων Βούρλων, και όχι άδε, Καμένο Βούρλο. Είχε βούρλο, πόνο. Κανονικό δηλαδή. Είχε πόνο ο άνθρωπος. Το είπα, ταλκαριασμένος ήταν, θα το χώρισε η άλλη και πήγε, τα ήπια όλα, δεν υπήρχε, ναι. Λοιπόν, το αυτοκίνητο έχει δύο μέσα, τον οδηγό συνοδηγό, δηλαδή και οι δύο πρέπει να ήταν σε πολύ ευχάριστη διάθεση. Διένυσε λοιπόν η σύλληδα στο ρεύμα προς Αθήνα και διένυσε 15 χιλιόμετρα προκειμένου να κατευθυνθεί στην πρωτεύουσα, αλλά από τη Λαμία. Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, φυσικά αυτή η κίνηση όχι προσποκάλεσε έκπληξη και τρόμο στους υπόλοιπους που πήγαιναν κανονικά, οι οποίοι ευτυχώς ήταν πολλοί οι οποίοι τελευταία στιγμή επεσόβησαν την μετοπική σύγκρουση. Λοιπόν, ο 67χρονος και 67χρονος κιόλας οδηγός από την Λαμία, όπως έγινε σε τεστ, σε αλκοτέστ, ήταν υπό την επίρρεια ινοπνεύματος και έτσι επί τόπου τον σταματήσανε και οδηγήθηκε τα περαιτέρω με αυτόφορα και άλλα πράγματα τα οποία έχει αυτή η κατάσταση. Δύο μέσα πηγαίνανε όμορφα, ωραία, λογικά και τέρμα μουσική. 15 χιλιόμετρα. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάλι είχαμε τον προηγούμενο, την τρεις μήνες που ήταν ο άλλος που... Πάλι ανάποδα. Πάλι ανάποδα. Τι δεν βλέπουν τα θέματα, τι γίνεται. Θα μου πεις, μπορεί να είναι και ο δρόμος δικός, τα Λαμία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Τάσο, ότι άμα κάτσουμε και πούμε γιατί και πώς, δηλαδή, το έχουμε αναλύσει και για τις παραβάσεις και όχι μόνο αυτό. Εντάξει, αυτό θα γίνει μια φορά στο τόσο, θα γίνει ανάποδα τόσα χιλιόμετρα. Για τα κόκκινα, για το stop, για αντικανονικά προσπεράσματα, για επικίνδυνη οδήγηση, για ζώνες ασφαλείας. Κράνος. Ναι. Ή που δεν υπάρχει κταίο, δεν υπάρχει ασφάλεια στο αυτοκίνητο και όλα αυτά. Δυστυχώς, η λύση για την Ελλάδα και για την νοοτροπία που έχουν οι Έλληνες οδηγοί, η λύση είναι μόνο μία, έτσι, και σας το λέω με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι θα μπορέσουν να δούνε κάποιοι και θα πούνε δες πώς το λέει και τι λέει, αλλά πραγματικά νομίζω ότι και ο Τάσος συμφωνεί μαζί μου ότι η λύση είναι μόνο μία, με τον γνωστό τρόπο του μπαμπούλα Τάσο Κοτσάνη. Αλλιώς δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα. Γιατί θα κάνει τον μπαμπούλα, αν θα στήσεις όχι σε πολλά,
Υπάρχουν 2.000 φανάρια. Στήσε στα μισά κάμερες. Βάλε μια ταμπέλα ότι υπάρχουν σε αυτά τα φανάρια υπάρχουν κρυφές κάμερες που καταγράφουν την παραβίαση. Και ας μην υπάρχουν ποτέ. Κάνε ένα κουτάκι πάνω και καλά να φαίνεται δίπλα, αριστερά, δεξιά, ότι και καλά. Και ας το ανένεργο, δεν υπάρχει θέμα. Και από εκεί και πέρα όρισε το κόκκινο αδιαπραγμάτευτα στα 3.000. Και άλλα τόσα το stop. Και άλλα τόσα τη ζώνη. Και άλλα τόσα το κράνος. Αδιαπραγμάτευτα. Όχι ότι δεν φόρεσε το κράνος, αλλά να και ξέρω εγώ, εντάξει, να πληρώσω τα μισά γιατί θα πάω σε 10 μέρες ή δεν ξέρω τι. Αδιαπραγμάτευτα. Αν βρείτε με πρόστιμο. Και βγάλετε και κανέναν τροχονόμο που και που. Δεν πειράζει. Ποιος ήταν από μπόλας. Βγάλετε κανένα τροχονόμο που και που να υπάρχει. Και τα τροχονόμοι φαίνονται όταν υπάρχουν εδώ πέρα. Ναι. Έρχονται πολιτικοί. Ναι. Ένας αριστερά, ένας δεξιά, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Δεν χρειάζεται. Και... εντάξει. Έτσι, γύρω-γύρω να γυρίζουν και καλά. Τίποτα. Κάνετε αυτό εδώ το πράγμα. Βάλτε αυτά εδώ τα πρόστιμα. Και αν βρεθεί ένας ο οποίος θα περάσει κόκκινο ή θα περάσει stop ή δεν θα έχει κράνος ή δεν θα φοράει ζώνη, εγώ το κλείνω αύριο και αφήνω τον Τάσο τον Κοτσάνη μόνο εδώ πέρα να κάνει εκπομπή. Ωραία φίλε, σημαντική δήλωση. Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, υπάρξουν. Ναι, θα υπάρξουν περιπτώσεις σαν τον άλλον που έφερε την Mercedes και πήρε 20.000 πρόστιμο τη Βουλγαρία. Είχε εικονική εταιρεία στη Βουλγαρία. Είχε μια εταιρεία εικονική. Εικονική. Τον πιάσανε όμως γιατί διασταυρώσαν πληροφορίες με τους Βούλγαρους συναδέλφους εδώ, γιατί διαφθά και όλα αυτά. Τον πιάσανε και τον βάλανε 20.000 πρόστιμο. Λοιπόν, σου λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει κάποιος. Δηλαδή, θα το σκεφτότανε πολύ. Για να περάσει κάποιο κόκκινο ή να μην φορέσει ζώνη ή να μην φορέσει κράνος και όλα αυτά. Να δεις τι ωραία προσεκτική θα ήταν όλοι. Ακούγεται κάπως έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Γι' αυτό που έχει γίνει, έτσι. Κολλή, έτσι πως υπάρχει. Πριν βάλεις ναι, ναι, όχι καλά. Διπλώματος. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι, εννοείται την αφαίρεση διπλώματος. Δηλαδή πέρασε το κόκκινο 3.000 και 2 χρόνια δεν οδηγάς. Κάνει το 3 χρόνια χωρίς δίπλωμα και 1.000 ευρώ πρόστιμο. Θα... ναι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Πιο πολύ θα πονέσει. Κάτι που τέτοιο τέλος πάντων. Αδιαπραγμάτευτο. Έτσι. Να δω εκεί τον κάθε ένα όλους αν μας. Θα πηγαίνει. Όλοι μας. Όλοι μας. Όχι πως δεν έχουμε κάνει και εμείς λακία. Στο πορτοκαλί. Θα το βλέπεις το πορτοκαλί στα 10 μέτρα και θα κοκαλώνεις. Στα 5 μέτρα θα κοκαλώνεις. Θα λες, όπ, κάτσε μην περάσουμε κανένα κόκκινο. Και ο άλλος θα είναι συνειδητοποιημένος από πίσω και θα λέει, όπ, κάτσε μην περάσει αυτός. Θα σταματήσει, σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση να το διακινδυνεύσει. Δεν έχουμε κάποιον, φίλε Κώστα. Σπίτι ρωτάει φίλος ο Κώστας. Λοιπόν. Οπότε, κάπως έτσι θα πήγαινε το πράγμα. Τώρα αυτός που έκανε αυτή εδώ την κίνηση 15 χιλιόμετρα ανάποδα, είναι και 67 χρονών, τίποτα. Το πέρασε, τελειώσαμε, αδερφέ. Εδώ. Τέλος, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. 15 χιλιόμετρα ανάποδα. Πάλι καλά που δεν πήρε τηλέφωνο στην ΕΜΕΠΗ. Εδώ υπάρχουν όλοι ναι. Που πήγαιναν ανάποδα, παιδί μου. Ελάτε, μαζίστε τους. Ναι, δεν είναι, άσε πολύ, ναι. Είναι πολύ. Αυτό. Θα βγει μετά ο άλλος, θα σου πει, εντάξει, έτσι πως το είπες και... τέτοιο και αυτό. Αφού δεν πρόκειται αλλιώς, ρε παιδί μου, η νοοτροπία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Και ειδικά κάτι. Κάτι μπρούκλιδες, ας πούμε, που τους βλέπεις. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Να το αφήνουν όπως να είναι. Σήμερα ο άλλος το άφησε στη γωνία μπροστά στον δρόμο που ερχόμαστε. Το άφησε σε μια γωνία. Έκλεισε έναν, δύο, τρεις δρόμους. Και το άφησε σε μια γωνία για να κατέβει κάτω να πάρει μια μπουγάτσα. Ναι. Ενοχλούσε. Σου λέει περνάει. Πού περνάει. Εμείς, από τη μία μεριά εμείς δεν περνούσαμε. Απ' την άλλη πήγε να έρθει φορτηγάκι, οπότε έμεινε εκεί και δεν μπορούσε να περάσει.
Και απ' την άλλη σταμάτησε γιατί το φορτηγάκι δεν μπορούσε να περάσει επειδή είχε αυτό σταματήσει το αυτοκίνητο. Και έλεγε μισό λεπτό λίγο να την μπουγάτσα πήρα. Ναι. Τάξη, τώρα... Εσύ τι νομίζεις, δηλαδή το ότι να δώσει την αστυνομία αυτοκίνητα που όντως έχουν πλέον πρόβλημα με το αυτοκίνητο και χρόνια. Το κυνήγι θα φέρει δεν είναι κάτι. Θέμα, δεν, είναι θέμα, δεν είναι θέμα κυνήγιου. Δηλαδή μέσα στην πόλη δεν υπάρχει θέμα. Ό,τι τι θα βγει κάποιος και κάποιος να βγει πλέον κάπου αλλού θα τον πιάσουν. Και στην Εθνική να βγει με ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο και να. Θα το σταματήσουν πιο κάτω. Θα το βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάμερες λειτουργούν, μπαίνουν μέσα, βλέπουν. Κάπου το βρουν. Δεν είναι το θέμα, αλλά. Το θέμα είναι να ασχοληθούν και να το βρουν. Αυτό. Και σταμάτησε ο άλλος στη γωνία για να πάρει, ρε φίλε, μία μπουγάτσα. Ναι. Και έκλεισε τρεις δρόμους ταυτόχρονα. Την πήρε. Την μπουγάτσα. Ναι. Ναι. Ωραία. Την πήρε, μπήκε μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπήρε και ένα συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, για να φύγουμε, έπρεπε ο ένας να πάει ανάποδα στο ρεύμα για να μπορέσει να κάνει όπισθεν, για να μπορέσει να περάσει το φορτηγό και παιδευόμασταν 10 αυτοκίνητα για τον ένα που ήθελα να σταματήσει εκεί. Άρη, χαρή, κλίνα, και εκείνη την ώρα, έτσι όπως είναι δηλαδή. Και τώρα, αδερφέ, τι πήρες, μπουγάτσα. Με κρέμα ή με τυρί, σου πει με τυρί. 5.000 ευρώ πρόστιμο. Α πούμε, άμα ήταν με κρέμα, 10.000. Εντάξει τώρα, γιατί και πιο γλυκό. Τώρα, όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα. Δεν γράφει του καθενός το όνομα, ρε, ζητάς ο δρόμος. Αυτό μαζί συμφωνώ. Α, πριν χιλιάδες πρόστιμο, γιατί τώρα. Εντάξει. Το. Πολλά παίρνει, πάρε πινακίδες. Δεν χρειάζεται. Πάρε πινακίδες. Πες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντω τώρα σπίτι, φάει την μπουγάτσα σου, άστο εκεί πέρα από κάτω. Και φάει μπουγάτσα με πινακίδα. Όχι. Άστο εκεί τώρα πέρα κάτω. Φάει την μπουγάτσα, όλα σου όμορφα και ωραία. Ναι. Και τελείωσε. Είπα κάτι άλλο. Πάρε το αυτοκίνητο κάνα χρόνο. Να δει μετά, θα πηγαίνει με τα πόδια στην μπουγάτσα. Να κάνει και περπάτημα, να κάνει και καύσεις. Τι να κάνουμε. Δεν έχει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και όλο αυτό που βλέπετε στους δρόμους έχει αντίκτυπο και σε αυτό που βλέπετε στην κοινωνία μας. Αυτοί είμαστε. Στην Ελλάδα όντως. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται. Αυτοί είμαστε. Τώρα το αν μας αξίζει ή όχι, ναι, μας αξίζει. Αυτό το δημιουργούμε εμείς. Ναι, μας αξίζει. Εννοείται. Έτσι, μας αξίζει να τραβάμε αυτά που τραβάμε. Και αν θέλετε το θέσουμε και λίγο, συγγνώμη Τάσο γιατί θες να πεις κάτι άλλο και, αλλά αν θέλετε να πάμε να το θέσουμε και λίγο πιο βαθιά το νόημα, το παράπονο είναι ότι ενώ βλέπουμε ότι από το 2008 είμαστε πλέον στον 11ο χρόνο κρίσης, πάμε για 11ο χρόνο κρίσης, και αυτό εδώ το πράγμα να μας ενώσει και να μας κάνει πιο δυνατούς σαν λαό και να είμαστε πιο καλοί στις προσωπικές μας σχέσεις και να είμαστε πιο ενωμένοι και να βοηθάμε τον φίλο μας, να βοηθάμε την οικογένειά μας, να βοηθάμε και να... Δέστε πόσοι γίναν γύρω-γύρω παρτάκηδες. Αυτός είναι, έτσι, αυτή είναι η προέκταση όλου αυτού του φαινομένου που βλέπετε. Έτσι, δικός μου είναι δρόμος, δικό μου είναι αυτό, δικό μου είναι εκείνο. Κάνω ό,τι θέλω εδώ, κάνω ό,τι θέλω εκεί, κάνω ό,τι θέλω. Το εγώ. Έτσι. Αντί να γίνουμε πιο δυνατοί, γι' αυτό τα τραβάμε και γι' αυτό θα τα τραβάμε ακόμα. Γιατί έτσι είμαστε. Γιατί υπάρχουν λαοί και λαοί που βοηθούν μεταξύ τους ο καθένας. Καλή εκπομπή, Κώστα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Τούρκο πηγαίνει στη Γερμανία. Ανοίγει ένα εστιατόριο, το πιο απλό παράδειγμα τόσο. Και θα κλείσω με αυτό γιατί το τράβηξα πολύ. Ανοίγει ένα εστιατόριο και παίρνει τηλέφωνο τον Τάσο, τον Μεχμέτ και τον Σωτήρη, τον Ιμπραήμ, τα ξαδέρφια του και τους λέει: Παιδιά, ελάτε εδώ, έχει λεφτά. Να δουλέψουμε. Φεύγουν από τη μιζέρια της Τουρκίας, πηγαίνουν εκεί. Βλέπεις τον Έλληνα, πηγαίνει στη Γερμανία, φτιάχνει ένα εστιατόριο, παίρνει τηλέφωνο τον Τάσο, τον Κοτσάρη και τον λέει: Έλα εδώ, θα σε δίνω 800 ευρώ και θα τρώσει στο μαγαζί και σε μια χαρά. 800 ευρώ δεν είναι μισθός για Γερμανία. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτοί είμαστε σαν Έλληνες. Αυτά θα τραβάμε στο δρόμο. Αυτά θα βγάζουμε να μας κυβερνάνε και να μας φτιάχνουν. Και έτσι και ύστερα λέμε γιατί δεν, τα διπλώματα ακόμα δεν μπορούν να δώσουν τα παιδιά 6 μήνες και πόσο εξετάσεις. Γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Συγγνώμη, Τάσο, για την. Δεν έχει κανένα συγγνώμη. Τέτοιο... Κανένα συγγνώμη. Μέσα στην πόλη βίντεο από κάμερα ασφαλείας, τα φανάρια. Κάλεσμα στο δικαστήριο. Σκίσιμο επιτόπου, αφαίρεση διπλώματος για πάντα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος.
θέμα να συνειδητοποιήσουμε πέντε πράγματα. Έχουμε φτάσει πλέον στο απόλυτο, την απόλυτη βλάκεια στην οδήγηση. Οπότε, ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα κάποιοι, είναι εξαιρέσεις οι οποίοι όντως είναι σωστοί οδηγοί, υπάρχουν και αυτοί στον δρόμο. Βγάζω τον εαυτό μου και τον Μάνο απ' έξω, ότι δεν είμαστε εμείς καλοί οδηγοί. Απλώς με την οδηγία. Υπάρχουν όμως καλοί οδηγοί. Τηρούν και κάνουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Εντάξει. Μα δεν μόνο αυτό. Απλά θέματα ευγένειας. Δηλαδή, πας, θες να βγεις από ένα στενό και έρχεται η ροή του αυτοκινήτου και όλα σταματάει ακριβώς μπροστά σου. Δηλαδή, πόσο δύσκολο να σταματήσει δύο μέτρα πιο πριν να σου αφήσει μία προτεραιότητα. Δεν υπάρχει. Ευγένεια, λίγο, κάτι. Πας να ξεπαρκάρεις. Ευγένεια. Βλέπεις τον άλλο με το μηχανάκι τώρα. Δηλαδή. Άστον, που έχω τα μηχανάκια, ναι. Τα έχω πολύ περισσότερη ευσία. Βλέπεις τον άλλον, κάνει τη δουλειά του. Είναι τηλεβεράς, κάνει τη δουλειά του. Και βλέπεις. Ανάποδα στο μονόδρομο. Δεν σταματάει στο stop, φεύγει ευθεία. Δεν φοράει το κράνος. Δηλαδή, βγαίνεις για δουλειά και τη στιγμή, πάνε να βγάλεις το μεροκάματό σου. Και θες να θέτεις τον εαυτό σε κίνδυνο μονίμως. Που μεροκάματο πας και βγάζεις. Αν οτιδήποτε συμβεί, σε έρθει και σε χτυπήσει κάποιος, κάποιος παραβιάσει κάτι, ένα stop, μια ταμπέλα, και σε χτυπήσει, και πέσεις κάτω και χτυπήσεις με το κεφάλι, και δεν πες να σκοτωθείς, και σε αφήσει. Τετραπληγικό. Και σε αφήσει, φυτό, για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν το σκέφτεσαι. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Ή έχεις τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Άντε, εσύ είσαι βλάκας. Με περικεφαλαία. Δεν φοράς τη ζώνη, τη βάζεις από πίσω για να μην χτυπάει. Και έχεις το παιδάκι μέσα και αλωνίζεις πίσω στο πίσω κάθισμα. Δεν σε κόβει. Όχι ρε Τάσο, είναι αυτό που λέει σε μένα θα συμβεί. Ναι, εντάξει, σε όντως αυτό έχει δίκιο, θα συμβεί. Και γίνεται το ατύχημα και μετά κλαις. Τι κλαις μετά. Πάρε μετά το κεφάλι και δώσε το κεφάλι στον τοίχο. Και πες τι. Άντε πρωί-πρωί να μην πούμε τη λέξη. Που μόνο αυτή η λέξη αρμόζει. Να δεν είπα. Ο βλάκας είναι πολύ μικρή λέξη. Και μετά κλαις. Τι κλαις μετά. Για ποιο λόγο κλαις. Τι κλαις. Μετά έφταιγε η κακιά στιγμή. Ναι, αυτή η κακιά στιγμή, ρε. Ναι, η κακιά στιγμή. Με ματιάξανε. Αφού είσαι. Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Βγαίνεις και κάνεις ταξίδι στην Εθνική, στην Εγνατία. Λοιπόν, σε ωραίους δρόμους. Και σε ωραίους δρόμους. Σε ωραίους δρόμους. Πηγαίνεις με 120-130. Εντάξει. Είσαι normal. Άμα αρχίσεις και πηγαίνεις με 200, οι πιθανότητες να έχεις ατύχημα. Είναι πολύ περισσότερες. Γίνονται εκατομμύρια παραπάνω. Όχι 3 στις 10, 5 στις 10. Έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι για να προλάβεις τι τα 5 λεπτά νωρίτερα. Και αν σου συμβεί κάτι στον δρόμο, πώς συμβαίνει. Το θέμα είναι, ξέρεις να αντιδράσεις. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτό. Αυτό μεγάλη κουβέντα. Γιατί. Ξέρεις να αντιδράσεις. Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα είπαμε: η μισή είναι Άιρτον Σένα, η άλλη μισή είναι Σουμάχερ, η άλλη μισή Αλέν Πρόστ. Και... εδώ πέρα βρέχει, να το έχω στο Θεό, στην πόλη μας, όταν βρέχει, ξέρουμε. Ναι. Βάζει συγκεκριμένα 2-3 ραδιόφωνα και ακούς. Ποιο ατύχημα είναι περιφερειακό. Ναι, αυτό. Το ατύχημα που έχει στον περιφερειακό. Δεν υπάρχει μια φορά να βρέξει εσύ και να μην γίνει ατύχημα στον περιφερειακό. Έχει τον άλλο που πάει τέρμα αριστερά, όπως πήγαινε στο στενό δρόμο, γιατί έχει το αυτοκίνητο των κάποιων χιλιάδων ευρώ και σου λέει: έλα ρε, μη μασάς. Και έχει μαζεμένα λιμνιάζοντα νερά και πάει και περνάει, λες και είναι στεγνό δρόμο και χάνει τον έλεγχο. Και άντε μετά αρχίζει μια μπαριέρα από εδώ, ένα αυτοκίνητο δεξιά από εκεί, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί στη χειρότερη μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Και έλεγε, άρε κακιά στιγμή ήταν ναι. Λίγο το νερό εκεί πέρα μαζεύτηκε και φταίει το κράτος γιατί δεν έχει το νερό. Αν... δηλαδή δεν τον κόβει ότι φταίει ο ίδιος. Κανονίστε να σκέφτεστε ότι δυστυχώς αυτό είναι το κράτος. Δυστυχώς αυτή είναι η δρόμη μας. Θα ξεκινάτε με αυτή τη λογική. Ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί
αδυνατεί να φτιάξει σωστούς δρόμους. Το μόνο που σκέφτεται να βάζει διόδια. Αυτό. Το ξέρετε. Έχουμε δρόμους οι οποίοι είναι καρμανιόλες, επικίνδυνοι, τους ξέρετε πάνω κάτω. Βρε, κάθε μέρα πηγαίνετε από εκεί. Ναι, ξεκινήστε με την προοπτική όταν μπαίνετε να οδηγείτε ότι είστε εσείς εναντίον όλων. Εναντίον όλων των συνθήκων οδήγησης. Έτσι. Ότι μπαίνω τώρα μέσα, το έχουμε κάνει, έτσι, μπαίνω, είμαι σαν να μπαίνει σε έναν αγώνα ράγμπι με καμιά εικοσαριά Αμερικάνους 150 κιλό καθένας και προσπαθείτε να ξεφύγετε. Αυτό το πράγμα κάνετε. Να ξεφύγετε από τις λακκούβες, να ξεφύγετε από τις ανάποδες κλίσεις, από τους γλιστερούς δρόμους, από αυτούς που μόλις βρέχει κατευθείαν δεν μπορεί να το EBS πιάνει και λες τι γίνεται. Φταίνει τα λάστιχα, όχι δεν φταίνει τα λάστιχα, φταίνει και οι δρόμοι. Δεν μπορεί το λάστιχο να πάρει αυτό που πρέπει να αποδώσει το λάστιχο σε αυτούς τους δρόμους. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή. Και συμβαίνει βράδια ειδικά που υπάρχουν οι γνωστοί που κάνουν κόντρες και ψάχνουν ο ένας τον άλλον. Χθες πάλι, γινόντας από Περαία, ο γνωστός με ένα αυτοκίνητο είχε βάλει και εξάτμιση και αυτά και έκανε και βρούμουν ξέρετε τα γνωστά, ρε παιδί μου, μαζί, φανάρι. Και το βλέπεις τώρα ότι θέλει να κάνει κόντρα. Με το που ξεκινήσαμε μια πρώτη φορά, μιλάμε, λες και κάναμε κόντρα. Σου λέει, έλα. Ξέρεις, μετά πάω, αφού ξέρω ότι ποτέ δεν θα έκανα τέτοιο πράγμα. Και το κοιτάω, λέω, ρε εσύ, πόσο βλακία μπορεί να έχει, μαύρα. Εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε μόνο να κάνει κόντρα, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά, 10 πηγή ώρα, πάμε για το διάλειμμα και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε safety car εκπομπή. 107 και 4 λίμπερο. Τώρα Θεσσαλονίκη. Με τραγουδάρα μπήκαμε. Συμπρωτεύουσα. Πω ρε φίλε, αυτό συμπρωτεύουσα. Ας μας συμπρωτεύουσα. δεν θα προλάβουμε. Δεν ξέρουμε τι να προλάβουμε λοιπόν, να κάνουμε. Πάμε να πούμε, ναι, να το προλάβουμε σε, σε πολλά θέματα. Θα το κάνουμε λίγο fast forward. Περίμενε. Έλα. Τετραμπάιτ. Ναι, γιατί πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Πάτε, παίρνετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις χαμηλότερες τιμές με το πιο αξιόπιστο σέρβις. Tetrabyte.gr, μπαίνετε, βλέπετε, πηγαίνετε. Παπάφε 91, παίρνετε τον υπολογιστή. Στην τιμή που θα δείτε και θα πείτε και εσύ τι κάνει λίμπερο. Πάλι θα κανονίσει. Γεια σας. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και καινούριους και πλήρες ανακατασκευής. Αλλά τα πάντα έτσι. Οθόνες. Πραγματικά στις χαμηλότερες τιμές. 23, 15, 50, 60, 56. Τέλος. Και επειδή κάποια στιγμή θα κουραστείτε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή εκεί πέρα και θα πεινάσετε, παίρνετε τηλέφωνο στο West Saloon 231-0-88-68-88 εκεί στον Ανδρέα και θα σας κάνει τις πιο ωραίες πίτσες που έχετε φάει, μπέργκερς, σαλάτες, θα μακαρονάδες. Φάτε, θα σκάσετε, θα πληρώσετε και λίγα και μετά δεν μπορεί να παίξει υπολογιστή. Θα κοιμηθείτε μετά. Έτσι. Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο, σαλόνι. Έτσι, να πάτε εκεί πέρα να καθίσετε. Το τηλέφωνο το είπαμε 88-68-88. Κατεβάστε το app West Saloon στο κινητό σας και πάρετε στην πρώτη παραγγελία μείον 40%. Και φυσικά για φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους, μείον 15% ΙΣΑΗ. ΙΣΑΗ. Ήθελα να το πω αυτό το ΙΣΑΗ μια μέρα. Και ο ΙΣΑΗ, ρε. ΙΣΑΗ για πάντα δηλαδή. ΙΣΑΗ αυτό. Για πάντα. Εντάξει. Αχ, Θεέ μου, πάμε. Fast forward, Τάσο. Στα πολύ γρήγορα να πούμε ότι έχει πλέον το ποσοστό αποτυχίας και σε θεωρητικές εξετάσεις αλλά και σε πρακτικές εξετάσεις. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει επικίνδυνα από το 2015 και μετά. 15, 16, 17, 18. Λοιπόν, ανεβαίνει επικίνδυνα και οι ειδικοί έχουν πει ότι πλέον έχουμε πιάσει ένα ποσοστό 32%, έτσι που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και γίνεται σε όλο τον κόσμο διότι λένε οι ειδικοί ότι επειδή η κυκλοφορία έχει γίνει πιο περίπλοκη και οι υποψήφιοι οδηγοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο και οι δάσκαλοι οδηγοί θα πρέπει να έρθουν με νέες παιδαγωγικές και ψυχολογικές μεθόδους. Περίμενε. Άντε πες εσύ τώρα, τον κύριο Βασίλη τον δάσκαλο. Που είναι ένα βήμα προς τη σύνταξη. Ας τον κύριο Βασίλη τον δάσκαλο τώρα. Να σε φέρει καινούργιο τέτοιο. Υποψήφιοι οδηγοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο και δάσκαλο οδηγοί. Μία εξήγηση είναι αυτή. Περίμε. Υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις.
για το τι άρα, μπορεί να φταίει. Άρα, έρχεται το ελληνικό κράτος. Ναι, το ελληνικό κράτος. Γιατί υπάρχει σοφία στο ελληνικό κράτος και σου ανεβάζει τα θεωρητικά μαθήματα. Να μία λύση. Μέχρι να το μάθεις εκεί. Ναι, 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 φίλε, θεωρητικό μάθημα. Να σε βάλεις στα θρανία. Να μάθεις, να οδηγείς. Γιατί άμα δεν κάτσεις στο θρανίο, φίλε, να μάθεις να οδηγείς, πού θα μάθεις να οδηγείς. Έχουν γίνει πάρα πολλά τα μαθήματα, ούτως ή άλλως. Το ανεβάζει περισσότερο, να κάτσεις περισσότερο. Χρειάζεται να κάτσεις να μάθεις στο θρανίο την οδήγηση. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα, πρέπει εσύ σαν κράτος μετά να κάνεις σεμινάρια, πρόσεξε με λίγο, σεμινάρια στους υποψήφιους, στους εξεταστές. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών λοιπόν, θα κάνει σεμινάρια. Αυτοί που είναι μέσα στο Υπουργείο τόσα χρόνια, με ό,τι συνεπάγεται και ό,τι έχει γίνει στο Ελλαδιστάν, αυτοί λοιπόν οι καλοί και σοφοί άνθρωποι θα κάνουν σεμινάρια στους εξεταστές. Βρέθηκε η λύση. Ναι. Έτσι. Δηλαδή... Πόσο απλό πράγμα είναι. Δεν ξέρω, νιώθω πραγματικά ευλογημένος που κάνω. Ποιο πράγματα είναι. Πάμε συνέχεια, τι λένε άλλοι επιστήμονες. Κάποιοι άλλοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι περισσότεροι νέοι ασχολούνται με το κινητό τους. Άντε ρε τώρα. Άντε τώρα. Αντί να παρακολουθούν την κίνηση στον δρόμο, όταν κάθονται δίπλα στον οδηγό, με αποτέλεσμα να χάνουν την αίσθηση της οδήγησης. Επειδή βλέπω μερικά βιντεάκια που ανεβάζω και στο YouTube που είναι άλλος με το κινητό και τρακιάνουν σε κολόνες μεταξύ τους, που ασχολούνται και τα αυτά βλέπουν. Άσε τώρα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη, σύμφωνα με την οποία έτσι, το σχετικά μεγάλο ποσοστό αποτυχίας οφείλεται ίσως και στην πίεση του χρόνου αλλά και το κόστος. Γιατί για να βγάλει κάποιος ένα δίπλωμα οδήγησης χρειάζεται αρκετά λεφτά και το κόστος της αποτυχίας, έτσι, μάλλον η αποτυχία μαζί με το κόστος ανεβάζει την πίεση και έτσι αποτυγχάνει. Αυτό όντως είναι ένας λόγος. Αγχώνεσαι, δεν θες να κοπείς. Γιατί μετά θα ξαναπληρώσεις. Παράβολα, το ένα, το άλλο. Ναι. Για να μπει στη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα τα λύσαμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο κάτι, γιατί έτσι, να πούμε λίγο για τους τρόπους επικοινωνίας άλλη μια φορά με την εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας, την ερώτηση σας για το αυτοκίνητο, αποστολή του μηνύματος στο 54526 και φυσικά μέσω του Facebook στην ομάδα μας, Safety Car, έτσι, έχουμε κοτσάρει μια φωτογραφία πρωί-πρωί. Μην χάσουμε, βάλουμε φωτογραφία. Εννοείται. Έτσι. Δεν κάναμε βίντεο σήμερα. Όχι. Έτσι, σου λείψε. Συνεχίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, κάτω εκεί, έτσι με τις καλημέρες σας, μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας. Επίσης, η ομάδα Safety Car στο Facebook έχει γίνει για εσάς, οπότε μπορείτε να μπαίνετε μέσα, να γίνεστε μέλη της ομάδας και να στέλνετε τις ερωτήσεις σας και ό,τι σας απασχολεί με το αυτοκίνητο όλη την εβδομάδα, από Σάββατο σε Σάββατο δηλαδή που κάνουμε την εκπομπή. Κάποια στιγμή, ένας από τους τρεις θα το δει και θα σας απαντήσει. Και πάμε λίγο εκτός συνόρων. Γιατί προβλήματα δεν έχει μόνο η δική μας χώρα. Mm-hmm. Προβλήματα. Εντάξει. Μια κρίση. Περνάει τώρα τελευταία. Βγήκαμε στις αγορές. Αυτά τα γνωστά, τα ξέρετε. Ναι, λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στη Μεγάλη Βρετανία λόγω του Brexit. Και μία-μία εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων βάζουν δύσκολα στην Τερέζα Μέι, την πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Το τελευταίο ισχυρό χαστούκι έρχεται από τη Ford, καθώς ρητά σε επικοινωνία που είχαν με την Τερέζα Μέι, ψηλόβαθμα στελέχη της Ford, γυρίζαν στην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας και είπαν ότι ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε. Αυτό συμβαίνει καθώς πλέον το Brexit είναι ορατό, δεν υπάρχει καλή συμφωνία σύμφωνα με όσα βγαίνουν δημοσιεύματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας. Και φανταστείτε τώρα ότι μόνο το εργοστάσιο της Ford έχει 13.000 υπαλλήλους, μάλλον συγγνώμη 8.000 υπαλλήλους, και το αυτοκίνητο της το εργοστάσιο της Nissan ήδη δεν παράγει πλέον το X-Trail στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα μπορούσε, παραμένει μόνο το Qashqai.
το παράγει στην Ιαπωνία. Και υπάρχουν και άλλες εταιρείες, όπως και η Honda έχει εργοστάσιο εκεί. Δεν μιλάμε για τις ντόπιες κατασκευάσεις εταιρείες που εκεί πραγματικά έχουν πάει στα κόκκινα με τις αγορές υλικών για την κατασκευή ενός αυτοκινήτων, να κάνουν εισαγωγή, γιατί η τιμή στερλίνας γίνεται πραγματικά ένας πανικός. Όταν μιλάς έτσι χρηματιστηριακά. Οπότε η κατάσταση λοιπόν πλέον φαίνεται να ξεφεύγει και να δούμε στο τι θα γίνει τον επόμενο καιρό. Φανταστείτε, το ελληνικό κράτος, όποιος και αν είναι πρωθυπουργός, αμερικάνικη εταιρεία. Φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Καλά, ότι είναι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, εδώ και χρόνια φίλοι είναι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Κολλητοί μας, ούτως ή άλλως, εδώ και τόσα χρόνια. Ό,τι θέλουν αυτοί κάνουμε εμείς. Έτσι. Άτι. Εδώ σε θέλω. Έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είσαι. Μισθούς. Βουλγαρία πας σιγά σιγά. Άτι. Κάνε κάλεσμα. Μισθούς Βουλγαρίας. Α, το συγγνώμη, τώρα πήραμε και αύξηση. Αυξήθηκε ο κακότος μισθός. Και έλα. Αφού με βλέπεις άσχημα, μην με μιλάς. Ψηλά γράμματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη από Σάρτη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Κάτσε από μερικές καλημέρες, δε φίλε, γιατί ο κόσμος στέλνει. Καλημέρα στον Χαράλαμπο, στην Κυριακή. Καλημέρα στην Στέλλα από Τούμπα. Στον Γιώργο τον Κουταλιάδη. Καλημέρα στα παιδιά, στους Μάρκο, στον Νίκο από Λάρισα, στον Παύλο, στον Τζον, στον Παναγιώτη. Ένα μικρό χαμούλη εδώ, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω να πούμε για την ελληνική αγορά και όχι το ότι εντάξει, ξεκίνησε τώρα με το δεξί και αυτό και είχαμε μια μικρή αύξηση 3,7% σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα του 2018. Ναι, εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Εμείς θέλουμε να πάμε στο θέμα δίζελ ή βενζίνη, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλούς σας απασχολεί το θέμα αυτό, αν είναι να πάρουν αυτοκίνητο πλέον βενζίνη ή δίζελ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες αγοραστές επέλεξαν τον Ιανουάριο, το 61,5 μάλλον, επέλεξε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Τελείωσε η μόδα του δίζελ. 32,6 δίζελ. Έτσι, και τα υπόλοιπα είναι ηλεκτρικά. Ηλεκτρικά σίγουρα αυτό. Περίμενε, εντάξει. Υγρά αέριο, ξέρεις, φυσικό αέριο και όλα αυτά. Πέρσι είχαν πουληθεί 69 τέτοια αυτοκίνητα. Ωραία. Φαντάσου. Φέτος ήδη από τον πρώτο μήνα έχουν πάει στα 17. Σημαντικό. Ρε, βάλ τον Έλληνα ρε, ηλεκτρικό αυτοκίνητο ρε. Αυτό θέλει. Σημαντικό. Τώρα, λίγο τρόμαξε το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες δεν θα προχωρήσουν στο να φτιάχνουν δίζελ κινητήρες. Μικρούς. Ειδικά μικρούς. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος. Λίγο το ότι κάποιες απαγορεύσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Γίνονται στο εξωτερικό, πιστεύουν πολύ ότι θα έρθουν και εδώ πέρα και πότε θα έρθουν και σου λέει μην πάρω κάποιο αυτοκίνητο και μετά δεν μπορώ να... Ναι. Λίγο η αστάθεια αυτή τη μάχη την έχουμε, diesel, με τις κυβερνήσεις που έχουμε που μια θέλουν diesel, μια δεν θέλουν diesel. Μια μπορεί το diesel να κάνει εκείνο, μια τώρα πάρε diesel, μια τώρα πάρε αυτό και μην ανησυχείς. Αυτό το μην ανησυχείς είναι πραγματικά ναι, που ηρεμεί το όχαμα το λένε ένα πολίτη. Και με τα δίλητρα τότε πάρε μέχρι 2.000 κυβικά και μην ανησυχείς και τώρα τραβάνε τα μαλλιά τους όσοι έχουν. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο γεγονός, ας πούμε, ότι να μην προτιμηθεί το δίζελ. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε πάρει θέση για το βενζίνη ή δίζελ και έχουμε πει πάρα πολύ απλά ότι δίζελ αυτοκίνητο έτσι θα πάει να πάρει κάποιος ο οποίος κάνει τουλάχιστον 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Εντάξει. Πήγαινανε και παίρνανε δίζελ γιατί σου λέει εγώ δίζελ ήθελα να πάρω. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο σαν Έλληνες υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτων να πηγαίνεις στην αντιπροσωπή και να λες εγώ θέλω ένα δίζελ.
Ναι. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω ένα ντίζελ. Ούτε το τι μοντέλο, ούτε. Ακριβώς. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Έμπαινε σε μια αντιπροσωπεία και δεν ήθελες να πάρεις συγκεκριμένο μοντέλο. Απλά να είναι ντίζελ. Μα δεν μπέδευες έτσι και τον πολιτικό. Έτσι, μπράβο. Ξανή. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγαινε σε δουλειά του. Διευκόλυνες τη δουλειά του, ακριβώς. Μια χαρά. Σου λέει θα μπουν 20, οι 18 θα θέλουν ντίζελ. Το κορυφαίο είναι ότι πολλοί πολίτες, καθώς γυρίζουμε και μιλάμε με αντιπροσωπείες, όταν τους ρωτούσαν πόσα χιλιόμετρα κάνεις το χρόνο, κάνω 10. Και γιατί να πάρεις ντίζελ? Εγώ ντίζελ θέλω. Εγώ για ντίζελ ήρθα. Τον εξηγούσε ο πολίτης ότι κοίταξε, δεν σε συμφέρει, δεν. Εγώ ντίζελ θα πάρω. Και έπαιρνε ένα ντίζελ. Να πει ο πολίτης όχι. Αλλά τουλάχιστον είχε ήσυχη τη συνείδησή του ότι είπε 5 πράγματα. Και όλοι οι πολίτες πραγματικά, δηλαδή δεν βρήκαμε ένα πολίτη να μας πει παιδιά ότι ήρθε ο άλλος και το έκλε. Το όντως καθίσαν και τους εξηγούσαν. Παιδιά, το και το με τον ντίζελ. Κάνεις χιλιόμετρα. Το πρώτο πράγμα. Κάνεις χιλιόμετρα. Και όταν λέγανε 10 χιλιόμετρα, παιδιά, δεν σου αξίζει. Δεν πρέπει να το πάρεις. Ντίζελ θέλω. Κοίταξε, πλέον όμως και οι εταιρείες έχουν βγάλει αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης οι οποίοι καίνε 5,5-6 λίτρα. Έτσι, και σε νορμάλ συνθήκες πάντα. Σε νορμάλ συνθήκες πάντα. Δηλαδή 6-6,5 εκεί. Και 7. Και 7 να πεις. Όταν το αντίστοιχο, ας πούμε, μοντέλο ντίζελ είναι στα 5,5 και η διαφορά είναι πλέον κάτω από 20 λεπτά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πρατήρια τα οποία οι διαφορές βλέπεις ότι είναι στα 18 λεπτά. Mm-hmm. Το ντίζελ με την αμόλυβδη. Οπότε η διαφορά πλέον έχει μικρύνει πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει να τα βάλεις και να πεις ότι θα κάνω απόσβεση σε 10 χρόνια. Τα 3 χιλιάρικα που θα δώσω παραπάνω για να πάρω τον ντίζελ. Έτσι, τώρα αν συνυπολογίσεις το τι κινδύνους μπορεί να έχει παραπάνω με τον ντίζελ σε θέμα ζημιάς, ότι ούτως ή άλλως, καλός ή κακός, αλλά τι να κάνουμε, αλλάξανε τα καιροί και τα δεδομένα. Βλέπετε ότι αυτά που ξέρατε τα ξεχνάτε. Που έπαιρνε σε αυτοκίνητο και σου βγάζε πρόβλημα στα 15 χρόνια και μετά έγινε στα 12, στα 10, στα 8, στα 6 και μετά στα 5. Και τώρα έχουμε μπει σε μια φιλοσοφία που λες 5 χρόνια τουλάχιστον να είμαι χωρίς πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Έχει περάσει ότι στα 5 χρόνια πρέπει να είσαι μια χαρά. Γιατί πρέπει να πουλούνται καινούργια μοντέλα. Ναι, η λογική είναι αυτή. Ότι το κάνουμε για να πάρετε καινούργια αυτοκίνητα πιο ασφαλή, έτσι, και να ανανεώνεστε συνεχώς. Αλλά στο εξωτερικό. Στο Ελλαδιστάν. Εδώ όμως, επειδή μπορεί να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να δεις και 10 και 12 και 15 χρόνια, όπως είναι ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων πλέον, του στόλου μας, βλέπετε ότι ας πούμε αρχίζουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα που μπορεί να σε βγάλει ένα ντίζελ είναι πολύ πιο ακριβά από ότι αυτά με κινητήρες βενζίνης. Έτσι, υπάρχει βέβαια και σε αυτό μια αντιστοιχία ότι στο ντίζελ μπορεί να κάνεις ένα σέρβις πιο μεγάλο, δηλαδή να πας στα 25-30 χιλιάδες, ενώ στη βενζίνη θα θες στα 15, ας πούμε. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν λύσει και αυτά τα θέματα. Βλέπεις, σου λέει σέρβις κάθε 20.000 ή κάθε 25.000. Και έτσι. Όλα είναι δηλαδή μια εξίσωση την οποία τη βάζετε κάτω και τα βλέπετε. Αλλά το βασικό είναι αυτό που είπαμε, τα χιλιόμετρα. Αν δεν κάνεις, τώρα ήρθε ο άλλος. Αυτός που σου είπαμε 15-22, έτσι. Πόσα χιλιόμετρα κάνεις? Ζήτημα κάνω 7.000 το χρόνο. Τι να πάρω, να πάρω ντίζελ? Όχι, δεν θα πάρεις ντίζελ, πάμε εκεί. Ναι, αλλά το κατάλαβε. Σου λέει ναι. Όντως. Αφού δεν, θα πάω εκεί. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι όχι, ρε φίλε, θα πάρω ντίζελ. Ναι, όπως και να έχει, θα πάρω. Γιατί είναι πιο φθηνό. Που πλέον είναι δεν φθηνό. Ισχύει 100% σε κάποια πράγματα. Σε εταιρεία, δηλαδή στον ανταγωνισμό, γιατί πλέον και αυτό έχει ανέβει. Αλλά είναι πιο φθηνό σαν καύσιμο και κάτι. Αλλά και το λίγο λιγότερο. Και λέει, ναι, θα πάρω ντίζελ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τίποτα, η επιλογή είναι πλέον. Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές, είναι ξεκάθαρα. Ναι. Έχει απλά τα πολύ ωραία κάτω. Μοτεράκια που έχουν βγει με βενζίνη, τα οποία καίνε 6 λίτρα, 6,5, maximum 7. Μην νομίζετε ότι αυτά που βλέπετε στις διαφημίσεις τώρα με κάτι diesel που 4 λίτρα που γράφει και αυτά, μην νομίζετε ότι θα τα δείτε. Εμείς, ας πούμε, στα όσα αυτοκίνητα οδηγήσαμε, ήταν λίγα τα αυτοκίνητα και diesel που κατεβήκαμε κάτω από τα 5,5 λίτρα. 5, ας πούμε. Στα 5 ήμασταν σε αρκετά. Αλλά κάτω από τα 5 ήταν πολύ λίγα τα αυτοκίνητα που κατεβήκαμε.
Πόσο μάλλον τα 4,5 και τα 4 που γράφουν και τα 3,8. Δεν είναι λίγο δύσκολο. Αυτά δεν υπάρχουν. Ξεπεραστήκαν πλέον. Εντάξει. Πλέον νέοι κανόνες. Και... επειδή δεν βλέπω να προλαβαίνουμε αυτό το μεγάλο, γιατί είναι μεγάλο το θέμα που θέλουμε να κάνουμε για το ίδιο, θα το επιφυλασσόμαστε για την επόμενη εκπομπή. Έτσι, για το επόμενο Σάββατο, λίγο αυτό με το πώς, τι να κοιτάξουμε στις αγορές και πώς να κοιτάξουμε όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο. Ναι, όντως, μαζέψτε και εσείς ερωτήσεις και θα το κάνουμε το επόμενο Σάββατο. Αυτό, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. Ναι, ρε φίλε, υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη. Τι ήθελε να ακούσει. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, έβαλα κιλά. Τι χαμηλώνει η καρέκλα συνέχεια. Δεν σ' αντέχει ούτε η καρέκλα. Λοιπόν, μπείτε και γίνετε μέλη της ομάδας Safety Car. Είσαι τεράστιος. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης θέλει να κάνει τα μαγικά του, έτσι. Όπως εδώ ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος έγινε φίλος, εδώ μας έστειλε το μήνυμά του για ένα αυτοκίνητο το οποίο ενδιαφέρεται να πάρει και του είπαμε την πραγματική ειλικρινή μας γνώμη. Καλημέρα και στον καλύτερο μεταφορέα της Βορείου Ελλάδος, τον Σάκη τον Ατματζίδη, ο οποίος, εντάξει ρε φίλε, μπορείς να δώσεις τις λύσεις για τα πάντα. Έτσι, καλημέρα Σάκη, καλό δρόμο να έχετε όπου και να πηγαίνετε. Λοιπόν, παρουσιάστηκε χθες στην χώρα μας από την Ford Ελλάς, το νέο Ford. Ευχαριστώ. Ήθελα να ακούσω ένα λεπτό, μισό λεπτό, λίγο τραγούδι αυτό, έτσι, τώρα μου ήρθε αναλαμπή. Απαιτήστε αναλαμπή. Άστο, να μην παίξει 20 δευτερόλεπτα. Ακούστε το τραγούδι. Και αφού ακούσαμε έτσι, 20 δευτερόλεπτα, γιατί ο Μάνος Αγνωστόπουλος δεν μπορεί χωρίς αυτό το κομμάτι, θυμήθηκε τα νιάτα του. Πάμε λοιπόν στη Ford. Η Ford αποκάλυψε χθες στην Ελλάδα σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Ford Car Center στην Αθήνα το κορυφαίο pick-up της Ford για την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι το Ford Ranger Raptor. Ένα pick-up το οποίο θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας από τις αρχές καλοκαιριού. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το παραγγείλει από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η τιμή του αναμένεται να είναι αρκετά κάτω από τις 60.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο pick-up έχει τη σφραγίδα της Ford Performance. Διακρίνεται για το σκληροτράχυλο χαρακτήρα του. Έχει κινητήρα ισχυρό 2-λίτρο biturbo diesel της γενιάς EcoBlue της Ford που αποδίδει 213 ύπους και 500 ανημόμετρα ροπής. Στο Ranger Raptor συναντάμε και το αυτόματο κυβότιο 10 σχέσεων το οποίο έχει η νέα Mustang. Επιπλέον κάποια πραγματάκια το Ranger Raptor είναι ειδικά εξελιγμένη σπορ ανάρτηση της Fox Racing και το σύστημα μετάδοσης το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις 6 προφίλ οδήγησης. Στην παρουσίασή του το συγκεκριμένο μοντέλο είχε 17 ρεζάντες με ελαστικά παντός εδάφους και κάποια επιπλέον πραγματάκια που δίνει για τον πλούσιο εξοπλισμό από την πρώτη έκδοση λογικά είναι το δερμάτινο σαλόνι, θερμενόμενα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και μπροσκαθίσματα, infotainment με το Sync 3 με αθόνη αφής 8 ιντσών, αυτόματος προβολής, διζωνικό κλιματισμό, 7 αερόσακους με τοπικούς πλευρικούς οροφείς και γονάτων οδηγού, υποβοήθηση διατήρηση λωρίδα, σύστημα αποτροπής σύγκρουσης, αυτόματο φρενάρισμα, σύστημα ευστάθειας, κάμερα πιστοπορίας και ηλεκτρικά παράθυρα. Για όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για την πόλη μας εδώ στην Θεσσαλονίκη, 1 με 2 Μαρτίου θα είναι στη Ford Φορογίδης Χατζής. Σημειώστε ημερομηνία να πάτε να το δείτε από κοντά. Θα κάνει παρουσίαση εκτός από εκεί από τη Ford Car Center, θα είναι και στην Βελμάρ, θα είναι και στη Σφεκανάκη στην Αθήνα, θα πάει και η Ιωάννινα 23 με 25 Φεβρουαρίου, 26 με 27 θα είναι στη Λάρισα και 1 με 2 Μαρτίου εδώ τελευταία στάση, τελευταία προβολή θα γίνει εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκη, στη Ford Fork της Χατζής. Στη Γεωργική Σχολή να πάτε να το δούμε από κοντά. Να πάτε να το δούμε από κοντά. Να πάτε να το δούμε από κοντά. Εμείς θα πάμε. Θα πάμε. Περίμενε. Δηλαδή. Είναι επιβλητικό το άτιμο. Είναι.
Αμερικανιά απίστευτη. Δύο του μήνα λοιπόν Σάββατο. Εδώ θα είναι δύο του μήνα Σάββατο. Ναι. Αυτό δεν είπες. Ωραία, δύο του μήνα Σάββατο. Μετά την εκπομπή, καρφί. Πάμε εκεί να το δούμε. Και είναι και εκπληκτικό το βιντεάκι που έχει δώσει η Ford με το Raptor. Φίλε Χρήστο, έλα και εσύ εκεί πέρα. Να δούμε από κοντά τι γίνεται. Γι' αυτό που έλεγες. Ωραία. Εδώ, αιτήματα μελών. Μπράβο. Και ένα μπράβο. Παπ. Και ο Ηλίας μες στην ομάδα Safety Car στο Facebook. Έτσι να γινόμαστε πολύ. Λοιπόν, JD Power and Associates. Για μία ακόμα χρονιά ανακοίνωσε το αποτελέσμα της φετινής ετήσιας έρευνας αξιοπιστίας US Vehicle Department. Έτσι, εκεί που η Lexus για 8η συνεχόμενη χρονιά βρέθηκε στην πρώτη θέση. Με την Porsche δεύτερη και την Toyota τρίτη. Όπα. Εδώ. Εδώ. Όπα, για αυτό σας λέω. Μαζεύτε λεφτά. Να πάρετε ένα Lexus. Πάρετε ένα Lexus ή μια Porsche. Έτσι. Για λίγο περιμένουμε. Τώρα, περιμένουμε. Έτσι, ρε. Περιμένουμε να σου πω τώρα τι γίνεται. Πέρα από τι γίνεται. Μάλιστα. Τι κάνουν αυτοί τώρα. Έτσι. Ελέγχουν 100 αυτοκίνητα και ανά 100 αυτοκίνητα βλέπουν πόσα προβλήματα μικρά ή μεγάλα παρουσίασαν. Τώρα, την έρευνα δεν σας τη λέμε για να σας δείξουμε τι και πώς. Ότι να, αυτό έβγαλε ή δεν έβγαλε. Γιατί μπορεί τώρα μέσα στα αυτοκίνητα αυτά τώρα το άλλο το να έβγαλε... Ψηλό πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα αισθητήρα, μπορεί ναι. να είναι ένα παράθυρο. Είναι ναι. προβλήματα γενικά. Το είναι παράθυρο όλα δεν τα είναι προβλήματα. Τώρα σύγκριση γιατί αξιοπιστεί αν το παράθυρο είχε πρόβλημα και δεν λειτουργούσε. Είναι στα πρόβλημα. Ηλεκτρικά, Τάσο. Αλλά είχαν ρετσινιά με τα ηλεκτρικά. Τρώμαξαν να την αποβάλουν από πάνω τους. Έλα ρε. Εντάξει. Τώρα είναι για να σας δείξουμε ότι πιο πολύ ότι πλέον. Επειδή μας ρωτάτε, όπως ρώτησε και ο φίλος ο Χρήστος, για θέμα αξιοπιστίας σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο που ρώτησε εδώ στην ομάδα μας. Πλέον, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα ξέρατε. Τα είπαμε και πριν. Έτσι. Μπήκανε πάρα πολλά πράγματα μέσα στα αυτοκίνητα. Είναι όπως το κινητό. Πέρανε κάποτε ένα κινητό παντόφλα, το οποίο κινητό παντόφλα που τα κοροϊδεύατε τότε, σας πήγαινε όμως 5 χρόνια. Αθάνατα, έπεφτε κάτω, δεν έσπαγε. Ναι, αλλά τι είχε Τάσο. Να πάρω τηλέφωνο τον Τάσο, να με πάρει τηλέφωνο ο Τάσος, να παίξω ένα παιχνίδι τύπου Ατάρι, το φιδάκι. Και ένα μήνυμα το οποίο μετά σου έκανε μετά αποστολή, μάλλον αποστολή πήρε το μήνυμα. Εξετελέστη, ναι, παράδοση. Ναι. Παράδοση μήνυματος. Λοιπόν, που τώρα, το είχαν μερικά και άλλα δεν το είχαν. Ναι, τώρα πάτε και παίρνετε ένα κινητό με 500 ευρώ που έχει... Και πιο φτηνό ακόμα. Κάμερες, λογισμικά, κάρτες, να βάζεις επιπλέον εφαρμογές. 852 παιχνίδια. Τέλεια. Όλα, ό,τι θες, τα πάντα. Ναι, αλλά σας κρατάει ένα χρόνο. Κάπως έτσι, λοιπόν, περίπου. 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 Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά περίπου. Έτσι. Γιατί. Γιατί στον χώρο του αυτοκίνητου, εντάξει, οι εταιρείες είναι μερικές, οι οποίες κρατάνε. Ναι, απλά έτσι. Να επειδή έχουν μπει πάρα πολλά πράγματα μέσα και βλέπετε ότι ανάκληση κάνουν όλες οι εταιρείες. Εννοείται. Γιατί κάτι θα στραβώσει. Και όχι κάτι θα στραβώσει. Είναι ρομποτικά. Αλλά μπορεί να μην έχει. Κάτι δημιουργηθεί, αλλά το ψάχνουν μην τυχόν και δημιουργηθεί. Υπάρχουν και πολλοί προληπτικοί έλεγχοι. Γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή, αν θα πάρει να πάρει μία Porsche. Εντάξει. Δεν θα πάρει να την έχει ένα χρόνο. Θα πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Είναι Porsche. Μετά από πολύ καιρό είναι από τα αυτοκίνητα που δεν χάνουν την αξία τους όπως άλλα. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, λοιπόν, πρώτη Lexus, δεύτερη Porsche και τρίτη Toyota. Ναι, και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η Lexus που είναι πρώτη, η Ηλία θα σε απαντήσουμε. Η Lexus που είναι πρώτη είχε 106 προβλήματα ανά 100 αυτοκίνητα. Μέσα σε ένα χρόνο αυτά τώρα, έτσι. Οπότε. Οπότε, για πάμε σε η Porsche είχε 108 προβλήματα σε 100 αυτοκίνητα και η Toyota είχε 108 προβλήματα σε 100 αυτοκίνητα. Η Buick τώρα είχε 118 σε 100 αυτοκίνητα και η Mini είχε 119. Μετά ακολουθεί η BMW, έτσι που τώρα μιλάμε από τις πιο αξιόπιστες και κατεβαίνουμε. Δηλαδή Lexus, Porsche, Toyota, Chevrolet, η Buick, η Mini, η BMW, η Audi, Hyundai, Kia, μέσα στη δεκάδα, Infiniti. Και πάμε, μισό λεπτάκι. Έχουμε δύο Κορεάτες. Ναι. Ιαπωνέζο. Έχουμε Γερμανό. Αμερικάνο.
Εκεί. Mm-hmm. Ναι. Και πάμε τώρα στους από κάτω. Και έχουμε. Μετά τη δεκάδα. Πάμε. Volkswagen. Mercedes. Subaru. Nissan. Chrysler. Ford. Honda. Lincoln. Mitsubishi. Ναι. Είμαστε εδώ περίπου. Και Mazda είμαστε στις 20. Με την 20 την κλείνει η Honda, η Mitsubishi και η Mazda. Ναι. Δηλαδή, αλλάζει το σκηνικό. Ναι. Και μετά πάμε κάτι GMC, Cadillac, Jeep, Jaguar, Acura, που η Acura είναι της Honda ή τέτοιο σπάδο, ναι. Ram, Dodge, Volvo, Land Rover και τελευταία η Fiat. Με 249 προβλήματα στα 100 αυτοκίνητα. Είπαμε ότι αυτό γίνεται για να δείτε ότι στα 100 αυτοκίνητα, 106 προβλήματα ο πρώτος. Ναι. Οπότε, όταν θα μας στέλνετε λοιπόν μηνύματα, το πόσο αξιόπιστα, γιατί ρώτησε ο Χρήστος, λέει, θα είναι αξιόπιστο σαν αυτό που έχω, και μου γράφει ένα αυτοκίνητο το οποίο εμείς είχαμε όταν βγήκε και όταν είχαμε διαβάσει κάποια πράγματα και είχαμε δει κάποια πράγματα σε αυτό το αυτοκίνητο, ήταν ένα από τα 5 καλύτερα σε αξιοπιστία. Και όχι μόνο. Έτσι, γενικότερα η εταιρεία εκείνη. Όχι, δεν θα είναι. Τότε είχε βγει όντως. Ναι, θυμάσαι εκείνη η εταιρεία, είχε βγει όντως. Από ασφαλιστική εταιρεία στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία μετά από χιλιάδες. 15 χρόνια την έκανε την εταιρεία. Μπράβο, ναι. Όχι την χρόνο. Έβγαλε πρώτη σε αξιοπιστία. Ναι. Συγκεκριμένη μάρκα. Και τώρα έρχεται μια άλλη εταιρεία να αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή δεν θα περιμέναμε να δούμε την Lexus πρώτη. Κι όμως μετά από τεστ το οποίο δημιούργησε πολλά αυτοκίνητα, έβγαλε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν περίμενες εσύ ποτέ να δεις την Toyota 3, τον Ιάπωνα με την τεράστια αξιοπιστία από πάνω, να είναι μία Porsche. Κατασκευής υπεραυτοκινήτων εταιρεία. Ναι, έτσι είναι. Εδώ είναι το θέμα ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Οπότε κοιτάξτε το θέμα της αξιοπιστίας. Πλέον η αξιοπιστία είναι κάτι για το οποίο όλες οι εταιρείες, άλλες σε μικρό, άλλες σε μεγάλο ποσοστό, δίνουνε. Οι εταιρείες έχουν κάνει συμφωνίες μεταξύ τους, ο ένας παίρνει κινητήρα, ο άλλος παίρνει το σασί, ο άλλος παίρνει το συγκεκριμένο σύστημα μετάδοσης, ο άλλος παίρνει κυβότητα ταχυτήτων. Έχουν κάνει τέτοιο πάντρεμα μεταξύ τους στο αυτοκίνητο, οπότε πλέον δεν είσαι ότι παίρνεις ένα αυτοκίνητο πλέον made in Japan ή made in Germany και λες ότι είναι 100%. Γιατί μπορεί στο γερμανικό να υπάρχει ο Γάλλος, στο ιαπωνικό να υπάρχει ο Γάλλος και ούτω καθεξής σε πολλά πράγματα. Όπως και στο Ιάπωνα να υπάρχει ο Γερμανός. Κανείς δεν περίμενε ότι σε μια Toyota Supra θα μπει κινητήρας BMW. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός ο κινητήρας είναι από τους πιο αξιόπιστους. Αυτός ο κινητήρας έχει δοκιμαστεί και έχει μπει επάνω σε μοντέλο όπως μια M5 και σου λέει η Toyota θα πάω στην δοκιμασμένη λύση. Όπως η Mercedes με το Γάλλο τον κινητήρα, το diesel στο μικρό του αυτοκίνητο. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα κάθεσαι, τα βάζεις κάτω, επιλέγεις και προχωράς. Λοιπόν, φίλε Ηλία, στα 20.200 ευρώ με τον 16 με τα 132 δεν έχει αντίπαλο. Και αν έχει αντίπαλο, είναι ακριβώς στην διπλανή εταιρεία το ανάλογο που δίνεις σε 22.300 εκεί. Με τα 170. Όχι, όχι, με τα. Ναι, με τα 100, συγγνώμη, ναι. Έτσι. Όχι, με τα 170, με τα 177 δίνει 23.400. 23.400. Τώρα 1000 πάνω, 1000 στο, ναι. Στο diesel δίνει 22.300. Ναι. 1000 πάνω, 1000 κάτω, ναι, εκεί. Δεν έχει αντίπαλο σε αυτά τα λεφτά.
Πραγματικά. Και έχεις και την εγγύηση, την καλή, και είσαι μια χαρά. Αυτά για τον φίλο τον Ιλία. Είναι καλή, ποιος είναι. Είναι πολύ ωραίο. Έχει χώρους, έχει πάτημα καλό. Είναι μια χαρά, πολύ ολοκληρωμένο. Και η τιμή του είναι στα 20 χιλιάρικα. Σούπερ. Αυτά και για τον φίλο τον Ιλία. Προλαβαίνουμε άλλο θεματάκι. Εδώ, να πούμε μόνο για το Kia e-Soul. Έτσι, πάμε εκεί. Νομίζω εδώ, χορηγούς, ναι. Άστο, θα το πούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά και την επόμενη φορά θα κάνουμε και το θέμα έτσι με τις... Πώς να μπορέσετε να δείτε, τι να δείτε για να αποκτήσετε αυτοκίνητο, τι πρέπει Άξι. Να βλέπετε, ποια είναι τα βήματά σας. Λοιπόν, το Kia το e-Soul, έτσι, παρουσιάστηκε πριν 3 μήνες. Η εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει αυτονομία και είχε πει ότι κοντά στα 380 χιλιόμετρα, όμως σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η πραγματική μεικτή αυτονομία είναι 391 χιλιόμετρα. Και αυτή τη στιγμή μετά το Hyundai Kona που έχει τα 315 χιλιόμετρα είναι έτσι. Και μαζί με το Tesla είναι στα αυτοκίνητα που έχουν την καλύτερη αυτονομία σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στο λέμε γιατί πολύ πιθανόν έτσι να γίνεται αύριο μεθαύριο παραγγελία για το συγκεκριμένο. Και η λογική λέει ότι θα είναι και σε πολύ καλή τιμή. Είναι με 204 ύπους, με 395 νημόμετρα ροπής, με 0% σε 7,6 δευτερόλεπτα και 167 χιλιόμετρα την ώρα. Με ταχυφορτιστή φορτίζει σε 54 λεπτά, με απλό φορτιστή 6 ώρες και με την μπαταρία του σπιτιού 9 ώρες 40 λεπτά. Μια χαρά. Όλα το αυτά... βάζεις το βράδυ και το παίρνεις το πρωί. Όλα αυτά σιγά σιγά θα καλυτερεύουν. Εννοείται. Και η αυτονομία θα είναι μεγαλύτερη και η φόρτιση θα γίνεται πιο γρήγορα. Έρχονται. Το 2023 που σχεδιάζουν όλες οι εταιρείες να έχουν πλήρη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι και διαφορετική η φόρτιση, μάλλον ταχυφόρτιση, και η αυτονομία και οι τιμές, γιατί πλέον θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, θα πέσουν οι τιμές. Και αυτό που ευελπιστούμε να δούμε, να πέσει φυσικά γιατί ο ανταγωνισμός θα το κάνει, η τιμή της μπαταρίας όταν θα έρχει το τέλος ζωής και θέλεις να την αλλάξεις. Γιατί αυτό θα είναι το μεγάλο σου πρόβλημα. Το μεγαλύτερο κόστος θα είναι η μπαταρία. Και εκεί γίνονται πολλά. Εντάξει. Και βλέπετε, συνέχεια αλλάζουν. Έτσι, για να δώσουμε μια τέτοια... Αυτό και τελευταίο, όταν ας πούμε σε ένα Honda Civic το οποίο είναι υβριδικό με τις μπαταρίες, εκείνες οι μπαταρίες για να αλλαχτούν μετά από 10 χρόνια θέλουν 2.000 ευρώ. Ακριβώς. Έτσι, να ξέρετε τι γίνεται. Τώρα αυτό θα πέσει τα κόστη. Λοιπόν, ήμασταν στον αέρα. Η εκπομπή Safety Car ήταν στον αέρα με την ευγενική χορηγία του West Saloon Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο. Πηγαίνετε να απολαύσετε την καλύτερη πίτσα που έχετε φάει στη Θεσσαλονίκη. 2-31-0-88-68-88 το τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο, West Saloon εκεί, λέτε safety car, τελειώσαμε. Έτσι να τα λέτε. Δεν τα λέμε, τα λέμε. Κατεβάζετε και το app και παίρνετε μείον 40% στην πρώτη παραγγελία και εννοείται μείον 15% σε φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους. Δίνει εκεί ο φίλος ο Ανδρέας στη West Saloon την καλύτερη πίτσα της πόλης, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε φανταστικό μπέργκερ και όλα τα ορεκτικά, τα πάντα όλα, θα βρείτε τον κατάλογο και θα πάρετε τηλεφωνάκι. Και Tetrabyte, πηγαίνετε να αγοράσετε καινούργιο υπολογιστή, λάπτοπ ή ανακατασκευή σε πολύ καλές τιμές, πραγματικά πιστεύουμε σε πολύ καλές τιμές. Πηγαίνετε παπά 51, λέγεται Safety Car Libero και παίρνετε και επιπλέον εκτοσούλα γιατί πραγματικά θέλει και να δώσει την καλύτερη τιμή στον υποψήφιο αγοραστή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ό,τι άλλο θέλετε περιφερειακά για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παπά 51-23-15-50-60-56 ή tetrabyte.gr, μπαίνετε, βλέπετε και πηγαίνετε από εκεί πραγματικά να κάνετε την πιο σωστή αγορά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακολουθεί ο τεράστιος αλλά ένας απλός παρατηρητής Γιώργος Συρίγος, θα κρατήσει την τροφιά για τις επόμενες 2 ώρες μαζί με την αποστολή Αντοβόλη. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο 9 η ώρα με ωραία θεματάκια. Από Μανώλη Γνωστόπουλο και Τάσο Κοτσάνη, να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο.